Η Χιονάτη, αφού γλίτωσε από το τρομερό σχέδιο της μητριάς της, μένει τώρα στο δάσος μαζί με τους νάνους, ήσυχα και ευτυχισμένα. Στο φανταστικό δάσος η πριγκίπισσα μας περνά ευτυχισμένες μέρες, αλλά χάνει την καρφίτσα που της χάρισε ο Ριχάρδος. Ευτυχώς ο Πίκη την ξαναβρίσκει μέσα στο δάσος και της την φέρνει. Έτσι η Χιονάτη είναι και πάλι ευτυχισμένη. Ριχάρδε, πού είσαι? Ένα τετράφυλλο τριφύλι. Ελάτε, είναι ώρα να φύγουμε, το καθήκον μας καλεί. Πού είναι ο Χαχανούλης? Α, μα πού είναι? Πού μπορεί να είναι? Θα πάω να τον φωνάξω εγώ. Χαχανούλη, Χαχανούλη, πού είσαι? Δεν είναι μέσα, δεν τον βρίσκω. Είναι στα αλήθεια ένας μεγάλος τεμπέλης. Μην ανησυχήσετε, το απλώς εγώ αναστεγνώσει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ας το... Πάλι τα ίδια, δεν θα μεγαλώσεις ποτέ. Αφήστε τον ήσυχο, δεν πειράζει. Αργά ή γρήγορα θα σταματήσει. Εμπρός, πάμε για δουλειά, μην τους ακούς. Εμπρός, πάμε για δουλειά, έχουμε αργήσει. Ετοιμάστηκες κιόλας. Χιονάτη, φεύγουμε, γεια σου. Καλή δουλειά. Πίσω. Μα... Ο Πίκη, θα πας κι εσύ μαζί τους. Πίκη, μωρό μου, μου θυμίζεις τόσο πολύ τους φίλους μου. Ένα κουταβάκι, το τσεπούλι, ένα γατάκι, το γαλατένιο που του αρέσει τόσο πολύ το γάλα. Ένα περιστέρι που τη τυβίζει συνέχεια, τον τιτιβούλι. Ήταν η καλύτερη μου φίλη από τα παιδικά μου χρόνια. Τα αγαπάω τόσο πολύ. Αναρωτιέμαι πού να είναι τώρα. Μου λείπουν, μου λείπουν. Ο Πίκη μου, ο Πίκη μου. Τα τρία ζωάκια έτρεξαν μακριά από το κάστρο και τώρα ψάχνουν για την αγαπημένη τους Χιονάτη στο δάσος. Ο Γαλατένιος και ο Τσεπούλης είναι πολύ καλά, όμως ο Τιτιβούλης έχει ένα πληγωμένο φτερό και δεν μπορεί να πετάξει. Oh,
Χιονάτη, είσαι εδώ! Πού είσαι, Χιονάτη! Ναι! Σταμάτα κι εσύ, δεν σε λένε Χιονάτη! Ακούστε με! Ακούστε με, έχω κάτι να σας πω! Ακούστε με όλοι! Πρέπει να σας πω κάτι! Κάτι δυσάρεστο, Χιονάτη! Όχι, εξαφανίστηκε! Συμβαίνει τίποτα. Αυτή η φωνή. Συγγνώμη, αλλά όταν είδατε δεν ήρθατε ακόμα και πιστεύοντας ότι θα πεινάτε, αποφάσισα να έρθω εγώ εδώ. Τα κατάφερα χάρη στον Μπίκι. Χαχανούλη, τι ήθελες να μας πεις? Πηγαίνοντας στο σπίτι να φέρω το φαγητό, σταμάτησα για να θαυμάσω ένα όμορφο λιβάδι και χωρίς να το καταλάβω, άργησα. Ορίστε. Σε ευχαριστώ. Ένα τετράφυλλο τριφύλλι. Αυτό θα σου φέρει τύχη. Αυτά τα τέσσερα μικρά φύλλα είναι το σύμβολο της ευτυχίας. Ο Γαλατένιος, ο Τσεπούλης, ο Τιτιβούλης και αυτό εδώ ο Ριχάρδος. Ο Ριχάρδος είναι αυτός που σου έδωσε αυτή την καρφίτσα? Ναι. Χιονάτη σκέφτεται τον Ριχάρδο και την υπόσχεση που της έδωσε. Δεν ξέχασε ποτέ εκείνη την ημέρα που της είχε πει: «Φεύγω, Χιονάτη, αλλά θα γυρίσω πάλι κοντά σου, να με περιμένεις». Πώς σκέφτηκε ότι θα μου γράψεις σύντομα? Γράμμα? Ναι, ένα γράμμα. Όσο θα ήθελα να ήταν όλοι οι φίλοι μου μαζί μου, εδώ. Thank you.
Για να δούμε τι έγινε αυτή τη φορά και φωνάζει. Είναι τρομερό! Πάλι τα ίδια! Τι τρομερό συνέβη αυτή τη φορά για πες μας! Δεν υπερβάλλω! Είναι αλήθεια! Πρέπει να με πιστέψετε! Προσπαθείς να μας πεις ότι ξερά αυτή η λίμνη, έτσι καχανούλη μου! Όχι, κάτι χειρότερο από αυτό! Σοφέ, δίπλα στη λίμνη το είδα! Καχανούλη, πες μας, τι είδε τη λίμνη! Είδα ένα γεροδεμένο άντρα, ψηλό σαν βουνό, με μια τεράστια γενιάδα και τρομακτική όψη. Σας παρακαλώ, πιστέψτε με, τον είδα, σας λέω, τον είδα. Γνωρίζοντας τα θλιβερά γεγονότα που ανάγκασαν τη Χιονάτη να φύγει από το κάστρο, ο Χαχανούλης συνέχισε να διηγείται την ιστορία χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια. Θα μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Ένας γίγαντας είπε στάνει στη λίμνη. Καλά, άστο σε μένα. Ακούστε και εμένα. Σίγουρα θα τον οδηγήσουμε έξω από το δάσος με πονηριά. Εμπρός λοιπόν! Ναι. Μην ανησυχείς, πριγκίπισσα. Βρισκόμαστε εδώ για να σε προστατέψουμε. Λιχούδι! Πήγαινε στο σπίτι Χιονάτη αμέσως. Αν χρειαστεί, εγώ θα κανονίσω αυτό το γίγαντα για τα καλά. Θα πάρω την αξίνα μου και θα τον κάνω κοιμά. Γιατί γελάς εσύ? Δεν σε φοβάμαι, πάντως να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, έτσι. Μικρέ και ματαιόδοξε, μαζί μου η πριγκίπισσα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Άψω! Έχε μου εμπιστοσύνη, έλα πάμε. Εμπρός λοιπόν, βιαστείτε. Τον είδα εδώ τριγύρω. Να προσέχουμε, σας το λέω. Κοίτα! Αυτά πρέπει να είναι σίγουρα ανθρώπινα βήματα, σίγουρα. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερα από τα δικά μου. Εγώ λέω να τα ακολουθήσουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Πού μπορεί να έχει πάει? Κοιτάξτε τι βρήκα. Α, μοιάζει με φτερόνος πουλιού. Έτσι νομίζω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εδώ και χρόνια. Ίσως αυτός ο άντρας να έχει φτερά στους ώμους του. Ποιος ξέρει, ίσως τώρα να πετάει πολύ ψηλά. Φιού, φιού, φιού. Φιού, πετάω, φιού. Τίποτα, πες μας, να ξέρουμε. Ναι, κάποιος είναι στο ορυχείο, κάτι κουνιέται εκεί. Γρήγορα, πάμε να δούμε. Περιμένετε και εμένα. Ησυχία, ακούω πατημάσχες. Ας κρυφτούμε εκεί, μη μαζί. Ανάτο, νάτο! Τρέξτε! Ακούστε με προσεκτικά. Πρέπει να προστατέψουμε τη Χιονάτη και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτό το γίγαντα μακριά από το σπίτι μας πάση θυσία, καταλαβαίνετε, ε! Είναι εδώ! Ωραία! Πάτω, Σινιάνο! Ναι!
προχωρήσεις άλλο. Φύγε αμέσως, φύγε μακριά. Φύγε αμέσως, φύγε μακριά. Φύγε, φύγε. Μα άκουσες αυτό? Περίφημα. Άκουσες, άκουσες και εσύ, λιχούδι, αυτό που άκουσα? Νομίζω πως είναι. Πριγκίπισσα, μην πας, πριγκίπισσα. Σταμάτα, σταμάτα, γυρνά πίσω, σταμάτα. 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 Ησυχία. Χιονάτη, μην ανησυχείς. Βγάλαμε αυτόν τον άντρα έξω από το δάσος. Μη φοβάσαι. Τζάνσον! Χιονάτη! Δεν το πιστεύω. Ονειρεύομαι. Καλά μου, είστε εδώ. Ξέρετε, είναι ο άνθρωπος που μου έσωσε τη ζωή. Είναι την ημέρα. Σάνσον με έσωσε από μια αρκούδα και με άφησε ελεύθερη, παρακούοντας τις διαταγές της βασίλισσας που τον είχε διατάξει να με σκοτώσει. Όμως εκείνος δεν το έκανε. Όχι. Είχε καλή καρδιά. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ που φρόντισες τα ζωάκια μου. Ήμασταν πολύ καχύποπτοι και φέρθηκαμε ανόητα. Είμαι χαρούμενος που όλα πήγανε καλά. Δόξα τω Θεώ. Εσύ φταίς για όλα. Λοιπόν. Καλή τύχη και καλή αντάμωση. Το χαμογελό σου και το ότι είσαι καλά είναι το καλύτερο δώρο για μένα. Μια στιγμή. Ναι. Μήπως γνωρίζεις αν ήρθε κάποιο γράμμα για μένα στο κάστρο? Γράμμα. Ίσως όχι ακόμα. Ένα γράμμα. Ναι, θυμάμαι. Συγγνώμη, κύριε, μήπως ξέρετε να μου πείτε, σας παρακαλώ, αν βρίσκομαι στην σωστή κατεύθυνση για το κάστρο της πριγκίπισσας Χιονάτης? Ναι, με ρώτησε. Το δρόμο. Είμαι σίγουρη. Είχε το γράμμα του Ριχάρδ. Καμιά δεν μπορεί να είναι πιο όμορφη από μένα. Εγώ τις ξεπερνάω όλες, ομορφιά και χάρη. Την αγαπημένη μου πριγκίπισσα Χιονάτη, τη Χάρδος. Πάρ' το να παίξεις, μικρό μου τερατάκι. Αγαπητή μου Χιονάτη, θα σου το στείλω εκεί που θα βρίσκεσαι στην κόλαση. Τώρα θα ψάχνουν για μένα, πριγκίπισσα. Πρόσφυγε και εσύ, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Σάνσε. Στο καλό. Στο καλό, στο καλό. Η Χιονάτη βρήκε τελικά τα αγαπημένα της ζωάκια και δίπλα της στέκονται οι πιστοί και προστατευτικοί νάνοι. Δεν είναι πια μόνη, ούτε και λυπημένη, αλλά μέσα στην καρδιά της υπάρχει ακόμα ένα κενό. Η σκέψη της και η καρδιά της βρίσκονται στο Ριχάρδο. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Βίνα Παπαδοπούλου, Ματίνα Καρά, Μαρία Μπονίκου, Γιώργος Μάζης, Ηλίας Πλακίδης. Η επεξεργασία του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία, Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή, Παύλος Πισάνος.